Ωραία μέρα για ποτέ, Κυριακή. Αλεξάνδρα, τι θα κάνεις πάλι? Και εκεί που η Αλεξάνδρα απολάμβανε το κυριακάτικο πρωινό της, ξεφυλίζοντας την εφημερίδα της, μπήκε μέσα στο καφέ μια φανατική της θαυμάστρια, η Δώρα, η οποία, όταν είδε την Αλεξάνδρα, δεν έχασε την ευκαιρία να της στείλει μήνυμα για ποτέ την Κυριακή. Τι ωραίο που ήταν αυτό το μήνυμα! Σ' άρεσε! Καταπληκτικό! Θέλω να κάνουμε ποτέ την Κυριακή, please! Είστε στο σωστό τον άνθρωπο! Πριν τη μεγάλη αλλαγή, ο κόσμος προτείνει κάποιες ιδέες που θα ανανεώσουν την εικόνα της Δώρας. Γεια σου, Ρούλα! Από εδώ η Δώρα. Κάνουμε ποτέ την Κυριακή και θέλουμε να μας πεις τι θα της άλλαξες πάνω. Τα μαλλιά της. Τα μαλλιά της. Χρώμα, κου. Θέλει ένα χρώμα, λίγο πιο σκούρο νομίζω. Ωραία. Εμένα μου αρέσει το πιο rock στυλ. Ωραία, οπότε δυναμικό μαλλί rock στυλ, ναι. Λίγο να το είτε να το ισιώσουμε, είτε λίγο φτιαγμένη μπουκλίτσα να θυμίζει φόρτη. Θα της κάνω ό,τι πρέπει, ό,τι χρειάζεται για μια νέα μαμά, όπως είναι και η ίδια και πάρα πολλές, που χρειάζονται ανανέωση, φρεσκάδα, να βρούνε τη χαμένη τους ενέργεια και την προσωπικότητά τους. Μια δυναμική, νέα κοπέλα που θα κερδίσει όλη τη λάμψη που νιώθει ότι έχει χάσει. Ανυπομονώ να δω το αποτέλεσμα. Μία περιποίηση προσώπου είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινήσει δυναμικά η μεταμόρφωση. Η Αλεξάνδρα μαζί με τη Δώρα κατευθύνονται στην ειδικό, τη δερματολόγο Ντόλι Φατσέα. Καλημέρα, Ντόλι μου. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Σου έφερα τη Δώρα, η κυρία Φατσέα. Πολύ. Η Δώρα είναι... Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Είναι μία νέα μαμά. Θυλάζεις? Ναι. Ωραία, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε επεμβατικά. Σωστό. Τίποτα, θα κάνουμε κάτι μη επεμβατικό, να δώσουμε, από ό,τι βλέπω έχεις και ένα λιπαρό δέρμα, να δώσουμε λίγο ζωντάνια, να βοηθήσουμε στους φαγές ώρες, να φανούν όλη η δουλειά ωραία όμορφη που θα κάνετε και εσύ εδώ, να δώσουμε το λιθαράκι μας. Τέλεια, φύγαμε! Ξύπνησε το κορίτσι. Αμέ. Τέλος, Τέλος, τελειώσαμε. Ο γυαλιά ηλίου θα έπρεπε να φέρω. Είναι φοβερό το αποτέλεσμα. Λαμπερό. Νομίζω ότι μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς make-up μέρα νύχτα, σωστά. Είναι πολύ καλύτερο και στο θέμα της σηματώριας. Η πρώτη φάση με το σαλικί υλικό που κάναμε δερμαπόξεση και το δεύτερη, δεύτερη φάση με το peeling. Τέλειο. Βοηθάει και στους πόρους. Πόση διάρκεια έχει αυτό? Μία ώρα περίπου. Καταπληκτικά. Οπότε τώρα είναι έτοιμη για μαλλιά. Η Δώρα ετοιμάζεται να αφαιθεί στα χέρια του Χρήστου Ξηδιά. Γεια σου, Δώρα. Γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, Δώρα, έχεις ξανακάνει κοντομαλί? Όχι ακόμα. Όχι. Ήρθε η ώρα να κάνουμε. Τέλει. Κλάματα μην έχουμε, μόνο το λέω. Όχι, βέβαια, είμαι σίγουρη ότι θα της αρέσει και θα της πηγαίνει πάρα πολύ. Και εγώ είμαι σίγουρη. Λοιπόν, και όσον αφορά το χρώμα, επειδή θα κάνουμε κοντό, θα ξεφύγουμε από τις αντάβγες, γιατί κοντό κούρεμα και αντάβγες κάνει λίγο κλασικό, λίγο μεγαλίστικο. Και παλιακό. Ακριβώς. Οπότε θα κάνουμε μια μονοχρωμία σε ένα ωραίο φωτεινό μελί. Θα ξεκινήσετε? Βεβαίως. Σας αφήνω. Τώρα. Εντάξει, λοιπόν, λαμπερή, φουλ και δέρμα και μαλλί. Αυτό είναι. Τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί το κοντό μαλλί θέλει κορίτσια με προσωπικότητα. Δεν μπορεί να το στηρίξει οποιοδήποτε. Και εσύ έχεις προσωπικότητα και φαίνεται. Άρα, με ένα κοντό μαλλί αναδεικνύεται ο λεπτός και ωραίος λαιμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη γυναίκα και αλαφραίνει κιόλας. Μας δίνει αέρα. Επομένως, θέλω να πούμε το εξής, ότι τα κοντά μαλλιά, να ξέρουν όλα τα κορίτσια που μας βλέπουν, ότι δεν είναι δεσμευτικά. Μπορεί να είναι κοντό, να είναι ένα κλασικό, ωραίο κούρεμα με τεχνική, το οποίο όμως μπορεί να αλλάξει με πολύ εύκολο τρόπο. Να το κάνουμε λίγο πιο δυναμικό, λίγο πιο αλήτικο. Για να το δούμε. Με styling, έτσι. Βέβαια, εννοείται. Μπορεί να χαμηλώσει, μπορεί, Χαμηλώνει και αποκτάει όγκο εδώ. Πάω να φωνάξω την Άντζελα. Η Άντζελα Περδικομάτη θα δώσει ένταση στα μάτια της Δώρας, χαριζώντάς της σε γυνευτικό βλέμμα. Λοιπόν, η Άντζελα θα μας βοηθήσει για το make-up. Θέλω λοιπόν, μετά από ένα τόσο ωραίο δέρμα καθαρό που κάναμε με την κυρία Φατσέα, να δώσουμε στο πρόσωπο της Δώρας αυτό το στοιχείο που χρειάζεται για να φανεί ακόμα πιο glam, πιο super, πιο δυναμική, πιο εντυπωσιακή. Ποιο θα είναι αυτό? Σωστά. Θα παίξουμε με τα μάτια. Ναι. Τα οποία τα μάτια αυτή τη στιγμή θα βάλουμε βλεφαρίδα. Άντε. Βλεφαρίδα ψεύτικη.
Αυτό σημαίνει ότι το βλέμμα θα γίνει πολύ πιο έντονο, μεγάλο, εκφραστικό, σαγηνευτικό. Τέλεια. Το αγοράζουμε αυτό το σεξ και το σαγηνευτικό, το θέλουμε. Ξεκινήστε και έρχομαι σε λίγο. Η μεταμόρφωση της Δώρας πλησιάζει στο τέλος, με την Αλεξάνδρα Κατσαΐτη να της δίνει έναν εντελώς διαφορετικό αέρα στο στυλ της. Πες μου τι σου άρεσε πιο πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Τα μαλλιά, το styling, τα ρούχα είναι υπέροχα. Φυσικά το make-up, φυσικά οι βλεφαρίδες. Ναι. Το πιο ωραίο είναι ότι μπορείς να το βάλεις εύκολα, ναι, γρήγορα, οικονομικά. Μισό λεπτό, δεν τα γράφω αυτά. Και να αλλάξεις όλο το βλέμμα και όλο το style. Σήμερα βάλαμε ένα flat παπούτσι. Αυτό το flat παπούτσι εξυπηρετεί διότι δεν δυσκολεύεσαι στο περπάτημα. Σωστά. Το υπόλοιπο είναι ένα τζιν παντελόνι και ένα τζιν πουκάμισο, τα οποία δεν χρειάζεται να έχουν το ίδιο χρώμα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, να μην κάνουμε set. Και από πάνω δεν φοράμε πάρα πολλά ρούχα. Απλά φοράμε κάτι που να μας βολεύει και να μας κρατάει ζεστές. Αυτό μπορεί να είναι μια κάπα, ένα πόντσο σαν αυτό, που έχει ένα φερμουάρ που είτε το κλείνουμε είτε δεν το κλείνουμε. Αν το κλείσεις γίνεται πιο φόρμα, αλλά αν το αφήσεις ανοιχτό γίνεται πιο αέρινο. Αν σηκώσουμε λίγο το γιακά, δίνουμε αμέσως ένα λίγο πιο στυλ γκλαμ. Είσαι έτοιμη να πάμε να δούμε ο κόσμος πώς βλέπει την αλλαγή? Πανέτοιμη. Αλήθεια? Ναι. Φύγαμε. Το θέλω κιόλας. Πάμε. Από εδώ η Δώρα. Πείτε μου αν σας αρέσει. Μας αρέσει πολύ. Πολύ. Τι σας κάνει εντύπωση πάνω της? Το μαλλί, ναι, και το μακιγιάζ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πείτε μου για το look αν σας, βλεφαρίδα. Σας κάνει κάτι. Βλεφαρίδα, ναι. Μπράβο και κορίτσια. Βλεφαρίδα. Μια χαρά είναι η κοπέλα. Θα αλλάζατε κάτι στο κορίτσι? Είναι νιάτα. Είναι νιάτο, ε. Πόσο χρονών την κάνετε? 23. Είναι πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα Κούκλα. Πολύ. Πες μου τι σου αρέσει πάνω της. Το μακιγιάζ της, τα μαλλιά της. Το styling είναι πάρα πολύ ωραίο. Και για την εποχή, γιατί έχει και μια ελεύθερα δροσούλα. Αλήθεια είναι. Θα την κάνω γύρω στα 28-29. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέτυχα. Από μακριά. Αλλά είναι τέλειο το σχόλιο. Αυτό το ραντεβού για μένα ήταν καταπληκτικό και το χάρηκα πολύ. Και για μένα. Ευχαριστώ. Αχ, σ' αφήνω να πάω στο μωράκι που σίγουρα θα του έχει λείψει. Και περιμένω φωτογραφία με το μωράκι και το νέο look. Η Δώρα πάει στο μωράκι της χαρούμενη και ανανεωμένη. Η Αλεξάνδρα κατάφερε για ακόμη μια φορά να εντυπωσιάσει με το αποτέλεσμα. Σειρά έχει η επόμενη, για να δούμε ποια θα είναι η τυχερή.